Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη και είμαστε εδώ. Και αυτή τη φορά δίπλα μας ένα παιδί που για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί του, γεμάτος ιδέες, έμπνευση και αγάπη για την τέχνη του, για το θέατρο. Με μια νέα παράσταση έρχεται ξανά στο προσκήνιο και όταν του απευθύναμε την πρόσκληση με τα χαράς δέχτηκε για να μας μιλήσει για την ωραία Αθοκουτάλα. Ακούγεται πολύ περίεργο αυτό, αλλά αν ετυμολογικά τελικά εξηγήσεις τι είναι, σε ευνηδιάζει. Δημήτρης Φινίτσης. Η μετάφραση του ονόματος. Ναι. Δημήτρης Φινίτσης. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Να είμαστε καλά και να βλέπουμε πράγματα να γίνονται στο Ηράκλειο. Μια τόσο μεγάλη πόλη με τόσες δυνατότητες. Έχουν αρχίσει να γίνονται πράγματα στο Ηράκλειο. Πιστεύω ναι, αλλά μπορούμε ακόμα καλύτερα. Τουλάχιστον στο τομέα του θεάτρου, νομίζω ότι. Νομίζω ότι ναι, υπάρχουν προσπάθειες, απλώς θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερο επαγγελματισμό κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Το λέω γιατί έχω αποκτήσει γνώμη συγκεκριμένη από πέρυσι. Είσαι ένα χρόνο πια εδώ, ναι. Αν και Ηρακλειώτης έλειπες πολύ μεγάλο διάστημα, mm-hmm. αποφάσισες να επαναπατριστείς προσωρινά και η βάση σου πια είναι η πόλη σου, η πόλη που γιορτάζεις σήμερα. Η πόλη, ναι. Λοιπόν, και από πέρσι μέχρι σήμερα που συναντιόμαστε ξανά, άλλη μια νέα παράσταση στο mm-hmm. προσκήνιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες. Είχατε σχεδιάσει περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ευτυχώς όμως πήρε παράταση. Πήρε παράταση γιατί αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι κάπου είχαμε φανταστεί ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια ανταπόκριση, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ δικό μας. Είναι η Σταχτοπούτα στα Κρητικά, η ωραία Αθοκουτάλα. Είναι ένα παραμύθι το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργης ο Σταματάκης, ένας λαογράφος και συγγραφέας. Έτσι όπως το άκουσε από τη γιαγιά του τη δεκαετία του 80 στα Αστερούσια Όρη, συγκεκριμένα στα Καπιταγιανά. Είναι ένα παραμύθι ναι, της προφορικής μας παράδοσης. Βεβαίως. Αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες. Ακριβώς, ναι. Απλώς από γενιά σε γενιά. Εδώ επεμβαίνει ένας δημιουργός στην ουσία, ένας συγγραφέας και το μεταποιεί στα σημεία που εκείνος πιστεύει ότι επιδέχεται μεταποίηση. Ή τέλος πάντων το μεταφέρει σε ένα περιβάλλον πολύ δικό μας, χρησιμοποιώντας το κριτικό ειδήμα αυτούσιο. Δηλαδή ο λόγος του ήταν φοβερά ελκυστικός για μένα που δεν ξέρω κριτικά. Θέλω να πω, είμαστε από μικρασία, μεγαλώσαμε στην πόλη, γεννηθήκαμε στην πόλη, δεν είχαμε τέτοια ακούσματα. Οπότε για μένα ήταν μια άγνωστη γλώσσα. Φανταστείτε ότι στις πρόβες είχαμε λεξικό. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο ιδιωματισμός όλο το μεγαλείο ήταν τόσο άγριο για κάποιον που δεν γνωρίζει νομίζω το ιδίωμα. Ότι και για αυτούς που μένουν στην Κρήτη, και μιλάω και για τις μικρότερες ηλικίες, ακόμα και αν ακούν ή μιλάνε κριτικά, ναι. υπάρχουν πολλές γλώσσες που ακόμα και αυτοί δεν τις καταλαβαίνουν. Πολλές λέξεις, είναι, βέβαια. Μπορεί να μην υπάρχουν στην καθημερινότητα. Ακριβώς. Μα έρχεται κόσμος και μας λέει ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε τέτοιες λέξεις. Λέξεις που έχουν χαθεί από το λεξιλογιό μας, ειδικά ας πούμε, σε ένα αστικό περιβάλλον όπως η πόλη του Ηρακλείου. Δεν έχουμε επαφή άμεση. Έχω την εντύπωση ότι αν θέταμε σαν quiz και ζητούσαμε από τους τηλεθεατές να μας μεταφράσουν τη λέξη Αθοκουτάλα, κανένας δεν θα σκεφτόταν ότι το πρώτο συνθετικό από το αθώος, όπως το διάβασα στο δελτίο τύπου, που σημαίνει στάχτη, αναφέρεται στην Σταχτοπούτα. Ακριβώς, ναι. Στην κριτική Σταχτοπούτα. Ακριβώς. Το κείμενο αυτό το εξαιρετικά σπάνιο το γνώριζες εσύ ή τυχαία έπεσε στα χέρια σου? Τελείως τυχαία. Το φίλωσε μια καταπληκτική δασκάλα από τη Σιτία, τη Ρένα Λετζανάκη, που όταν εγώ εργαζόμουν στη Σιτία ως εκπαιδευτικός, μου το επεσήμανε πολύ ευγενικά και μόλις το διάβασα είπα ότι αυτό πρέπει να το κάνω στο θέατρο. Και ήρθε ο καιρός, ξαναδιορίστηκα στο Ηράκλειο και είπα αυτό, φέτος αυτό οπωσδήποτε. Πώς ήταν όταν πάρθηκε η απόφαση και πρότεινες αυτό το έργο? Το πρότεινα στην ομάδα εννοώ, ναι, στην ομάδα πρόταση. Ναι, που εκεί πέρα τέλος πάντων γίνονται όσα γίνονται. Τα παιδιά το δέχτηκαν, έπρεπε να βρω εγώ τους συντελεστές εδώ στην Κρήτη, γιατί η ομάδα, ξέρετε, έχει έδρα στην Αθήνα. Αλλά μόλις είπαμε το εντάξει, το okay, άρχισα να ψάχνω εδώ πέρα ανθρώπους. Βρήκα μια καταπληκτική νέα ηθοποιό, την Ελένη Στρατάκη, η οποία κρατάει όλο το παραμύθι στις πλάτες της, διότι έχω κρατήσει το αφηγηματικό μέρος, δηλαδή είναι μια ηθοποιός όπου μέσα πάνω της εμφανίζονται, προβάλλονται όλα τα πρόσωπα του παραμυθιού του έργου. Και έναν εξαιρετικό επίσης μουσικό, τον Κωστή το Μακάκη,
ο οποίος είναι και θεατρολόγος εν της άλλης, αλλά έχει μια έφεση στη μουσική, μια ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο, ο οποίος συνθέτει ειδικά για την παράσταση, αποφεύγοντας όμως το folklore που κάποιοι μπορεί να νομίσουν εύκολα, κάνει μια δική του ανάγνωση, μια δική του παρέμβαση πάνω στο έργο και χρησιμοποιεί ζωντανά μουσική, παίζει βιολί, λαούτο και διάφορους άλλους ήχους που πλαισιώνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο το παραμύθι. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που ήρθε, νομίζω, ανυποψίαστος να δει αυτή την πρόταση που καταθέτετε και τι εισπράξατε, όσες μέρες πεζόταν στο θέατρο? Ακριβώς, Τέλειο. Νομίζω ότι ο κόσμος ήρθε να δει ένα παιδικό, άλλο ένα παιδικό από τα διάφορα παιδικά που καλώς ανεβαίνουν στο Ηράκλειο. Φυσικά δεν είναι παιδικό, είναι ένα πάρα πολύ σκοτεινό παραμύθι. Έχω κρατήσει όλα αυτά τα στοιχεία, το ζωφερό, την αγριότητα, το κανιβαλικό, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ομοφαγίας, δηλαδή, ας μην το πω καλύτερα, γιατί αξίζει να το δει κάποιος όταν έρθει εκεί. Όλο αυτό λοιπόν το στοιχείο με ενδιέφερε, γι' αυτό και το επέλεξα. Δεν ήθελα να κάνω μια παράσταση για παιδιά. Όχι, το υποτιμώ προς Θεού. Απλώς το παραμύθι από μόνο του, η γραφή από μόνο της, με οδηγούσε κάπου αλλού. Και νομίζω ότι ήταν η μεγάλη έκπληξη του κόσμου να δει κάτι τέτοιο και να το δει αυτούσιο. Δηλαδή, υπάρχουν ελάχιστες παρεμβολές και στην ουσία είναι σαν να παρακολουθείς μια παράσταση thriller. Δηλαδή, το πρώτο μέρος είναι αυτό. Με ιντριγκάρεις και θέλω να σε ρωτήσω αν και να μας αποκαλύψεις όσο σου επιτρέπεται κάποια στοιχεία από αυτή την ιστορία. Δεν είναι η ιστορία της κλασικής ταχτοπούτας με το Βασιλόπουλο. Είναι μια άλλη εκδοχή, μια άλλη αφήγηση. Και αν αναρωτιέται κανείς γιατί δεν είναι δυνατόν ένα παραδοσιακό παραμύθι να είναι τόσο άγριο όπως το περιγράφεις, να πούμε ότι παλιότερα υπήρχαν και παραμύθια για μεγάλους. Γιατί η πλειοψηφία του κόσμου δεν ήξερε να διαβάζει και στις συνάξεις, στις βεγγέρες, υπήρχε πάντα ο αφηγητής που έλεγε ιστορίες. Ήταν και ο τρόπος διασκέδασης. Ναι, δεν είχαν τη τηλεόραση να κάτσουν και να δουν ένα θρίλερ όλοι μαζί. Μπροστά. Δεν υπήρχε το καλό μεσημέρι, οπότε έπρεπε κάτι άλλο να εφεύρουν. Να σας πω το εξής, ότι τα παραμύθια καταρχάς εφευρέθηκαν συσσαγωγικά για να τυθασεύουν τα παιδιά, για να τα τρομάζουν κυριολεκτικά, για να τα αποτρέπουν από το κακό, δηλαδή επισημένοντας το κακό πώς μπορείς να τα αποφύγεις μετά. Οπότε αυτό εμπεριέχεται ούτως ή άλλως στο δικό μας παραμύθι. Πρέπει να σου πω ότι είναι όλο στημένο πάλι με την μέθοδο τη δική μας της χειροτεχνίας, συσσαγωγικά χειροτεχνία, είναι όλο πάνω σε έναν ηθοποιό, με ζωντανή μουσική και χωρίς φώτα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε τα φώτα του θεάτρου της προβολής, χρησιμοποιούμε φακούς. Όπου είναι μια καινούργια γλώσσα η οποία εμένα προσωπικά όταν άρχισα να εφαρμόζω την ιδέα μου, είδα ότι μου φτιάχνει υπέροχους κόσμους, σκοτεινούς, άγριους, υποβλητικούς, επιβλητικούς και εξυπηρετεί στο 100% αυτό που στην αρχή είχα συλλάβει διαβάζοντάς το. Οπότε η χειροτεχνία πάλι βλέπεις είναι στο επίκεντρο. Θα μας βάλεις λίγο στην υπόθεση. Η υπόθεση έργου. Είναι ότι μια κοπέλα που ζει σε κάποιο χωριό χάνει τον πατέρα της και χάνει και τη μητέρα της μετά από λίγο διότι έχει δύο απίστευτες αδερφές οι οποίες φτάνουν στο σημείο όταν έχουν φάει τα πάντα στο σπίτι και οτιδήποτε υπήρχε γύρω και κοντά να φάνε την ίδια τους τη μητέρα. Γι' αυτό λέω το κανιβαλικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Βέβαια και οι αδερφοί Γκριμ, οι οποίοι υποτίθεται ότι εισήγαγαν το παραμύθι στην Ευρώπη, έχουν τέτοιες ακραίες σκηνές. Θέλω να πω ότι αυτό που σήμερα έχει φτάσει στα παιδιά είναι ωρεοποιημένο. Προφανώς για να μην είναι τόσο σκληρό και άγριο. Οπότε εμείς έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το στοιχείο της αγριότητας και πώς οι άνθρωποι, τέλος πάντων, τις παλιότερες εποχές που δεν είχαν να φάνε, φτάνουν στο σημείο να κανιβαλίζουν. Κάτι που όμως το βλέπουμε και σήμερα με έναν άλλο τρόπο, ο κανιβαλισμός σε πολλά εισαγωγικά αλλά και χωρίς εισαγωγικά και σε μια κοινωνία που έχει χάσει το μέτρο και ξανά καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους, αν μπορώ να το πω μέθοδος. Αυτό θα σε ρώταγα, αν στους δύσκολους και άγριους καιρούς μας τέριαζε πάρα πολύ μια τέτοια σκληρή αφήγηση και όχι κάτι ωρεοποιημένο, κάτι πιο ροζ, απλά για να ξεχαστούμε. Όχι, δεν, καμία τέτοια πρόθεση δεν είχα ποτέ. Δηλαδή και ό,τι ανεβάζω, ας πούμε, με την ομάδα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο σκοπό.
κάθε άλλο παραρός. Δηλαδή η κοινωνία μας είναι σε τελείως αντιθετικό δρόμο. Αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι ο κόσμος που έρχεται να δει την δική μας δουλειά αναγνωρίζει μια μεταφορά, ότι εκεί μέσα είναι λίγο η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη σήμερα. Πώς δηλαδή η Ευρώπη, αν είναι οι αδερφές, καταβροχθίζουν μια ολόκληρη χώρα που είναι η μάνα που τους γέννησε. Θέλω να πω, μια τέτοια ανάγνωση έχει πολύ ενδιαφέρον πώς μπορεί να σταθεί σήμερα αυτό το παραμύθι ως πρόταση από μόνο του. Και μου το έχουν πει πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι, και όχι μόνο άνθρωποι αστεί που τέλος πάντων έχουν μια τέτοια παιδεία, και απλώς κόσμος που απλά άκουσε ότι γίνεται ένα κριτικό παραμύθι και ήρθε να το παρακολουθήσει. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δεις και να το παρατηρείς όλη την έκταση. Την παράσταση, εκτός από το Θέατρο Κρήτης, όπου είναι η βάση σας και πήρατε και παράταση, θα παίζετε μέχρι και τις 20 του Δεκέμβρη, θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν οι κάτοικοι του νησιού και σε επιλεγμένα σημεία. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε άμεσα προγραμματίσει μία παράσταση στις Αρχάνες. Απόψε, παίζουμε στις 9 η ώρα, στο Πλουμί, ένας υπέροχος χώρος. Είναι ένα συνεταιριστικό υπέροχο καφενείο. Ναι, με ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα. Ένα νεοκλασικό κτίριο που τα παιδιά το αναγέννησαν στην ουσία μόνοι τους και γίνονται πάρα πολύ ωραία πολιτιστικά πράγματα, αλλά όχι μόνο. Θα παίξουμε λοιπόν εκεί πέρα, είναι η πρώτη μας έξοδο εκτός των τυχών, και σκοπός είναι η παράσταση να περιοδεύσει σε όλο το νησί. Όταν το πρωτοσκεπτόμουν, είχα φανταστεί ότι θα είχε ενδιαφέρον να παρασταθεί σε λαογραφικά μουσεία. Με μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, είδα ότι η Κρήτη έχει γύρω στα 20 λαογραφικά μουσεία. Μόνο το Ηράκλειο δεν έχει. Υπάρχει μια μικρή αίθουσα βέβαια στο Ιστορικό Μουσείο λαογραφικού ενδιαφέροντος, αλλά δεν έχει ένα αμυγός λαογραφικό μουσείο. Οπότε αυτή είναι η ιδέα, να φύγουμε προς τέτοιους χώρους, όπου το φυσικό σκηνικό πια είναι ο διάκοσμος του μουσείου. Αν κάποιοι βλέπουν την εκπομπή και διαχειρίζονται αυτούς τους χώρους, είμαστε πολύ πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τους πώς μπορούμε να μεταφέρουμε εκεί τη δουλειά μας. Ας επικοινωνήσουν λοιπόν με το σταθμό και με την εκπομπή. Εμείς θα σας φέρουμε σε επαφή με το Δημήτρη, το Φινίτσι και την ομάδα Πρόταση. Η ομάδα είναι όμως πολύ ανήσυχη και εσύ επίσης. Και κάνετε και άλλα πράγματα πέρα από την Αθωκουτάλα. Ναι. Υπάρχει ένα έργο δικό μου που μετά την Αθήνα περιοδεύει σε όλη τη χώρα. Είναι η Μπελελέν, η αιώνια τραγωδία της Ελένης, βασισμένο στο μύθο της ωραίας Ελένης, αλλά πώς πάλι σήμερα αυτό γίνεται κάτι άλλο. Είναι μια Ελληνίδα η οποία φεύγει στην Αλλοδαπή προσπαθώντας να επιβιώσει. Αξιοποιώ το στοιχείο ότι αυτή ήταν η θεραπενίδα στο ναό της Αρτέμιδος και χορεύτρια για πολλά χρόνια, όπως αναφέρει η μυθολογία. Οπότε την βάζω να χορεύει προς τέρψη διαφόρων αδιφάγων οφθαλμών, ανδρών δηλαδή, σε νυχτερινά κλαμπ για να μπορέσει να επιβιώσει. Το έργο είναι γραμμένο σε πολύ φτωχά αγγλικά, τουριστικά, τελείως τουριστικά, γιατί είναι η γλώσσα συνεννόησης της Μπελελέν με τους άντρες τους οποίους συναναστρέφεται. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, το καλοκαίρι είχε έρθει στο Ηράκλειο, στο Blow Up, πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα είμαστε σε μια περιοδία. Το Σάββατο παίζουμε στη Λαμία, μετά από κάποιες μέρες παίζουμε στη Ρόδο, έχουμε κλείσει Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και μπορεί να ξανάρχει στο Ηράκλειο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που δεν το είδε το καλοκαίρι, ήταν 15 Αύγουστος και θέλει να το ξαναδεί. Και παίξαμε και στο Ερεβάν της Αρμενίας, μας κάλεσαν σε ένα διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Όπου ήμασταν αυτή την ίδια παράσταση. Ναι, ήμασταν και η μόνη ελληνική ομάδα. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με το θέατρο, δεν ταξιδεύει. Καλά, και εμείς πήγαμε με δικά μας έξοδα. Αλλά θέλω να πω αυτό που λέμε πάντοτε, ότι η πολιτεία, ας πούμε, έστω κάποια πράγματα. Δεν λέω τώρα καμιά περιπαραγωγή, 20 ηθοποιοί, 40 άτομα από πίσω. Αυτό, ας πούμε, κάτι μικρό που μπορεί να ταξιδέψει έξω, τόσο χαρακτηριστικό. Ένα έργο γραμμένο για την κρίση, και όμως δεν είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν και να το προβάλλουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, μόνος σου πρέπει να κάνεις όλα. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα στον τηλεθεατή που ίσως σκέφτεται εδώ δεν έχουν να πληρώσουν λεφτά και συντάξεις. Ναι. Θα μιλάμε για χρηματοδότηση του πολιτισμού και του θεάτρου. Υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή οι περίφημες αναπτυξιακές, οι οποίες κάθε χρόνο πιστώνονται λεφτά της Ευρώπης με αρκετά κονδύλια. Αν είχαν λοιπόν τις κεραίες τους ανοιχτές και αν τα λεφτά αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς την καλή κατεύθυνση, νομίζω πολύ εύκολα θα βλέπαμε τέτοιες κινήσεις εξωστρέφειας ή πολύ δημιουργικές
και εύστοχες παραγωγές. Δεν τους ενδιαφέρει. Να δώσω αμέσως την απάντηση. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Φαντάσου ότι πήγαμε στην Αρμενία, στην ελληνική πρεσβεία, βρήκαμε το κτίριο, ανεβήκαμε, βρήκαμε τον πρέσβη και μας είπε: «Α, τώρα μας το λέτε, έχουμε κανονίσει». Δηλαδή, θέλω να πω, έρχεται μια παράσταση από τη χώρα τους, στο πουθενά. Έτσι, δεν είναι και μια χώρα που έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, λέει, είναι Ευρώπη, είναι στην Ασία. Γίνεται αυτό και ο ίδιος ο πρέσβης, δηλαδή ο εκπρόσωπος της πολιτείας, σου λέει: «Α, έχω κανονίσει». Προφανώς δεν βγήκε ένα Σαββατοκύριακο δεν ξέρω πού. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα τίποτα. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολείται. Μόνο ό,τι μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι όλο. Αυτό σε αποθαρρύνει. Κατά τα άλλα, διαφημίζουμε όμως τον πολιτισμό και αυτό ότι διδάξαμε. Όχι, ναι, καλά. Αυτό νομίζω είναι μια καραμέλα που πρέπει να σταματήσει γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Δημήτρη, όλη αυτή η αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό που ονειρεύεστε να κάνετε και το κάνετε με ό,τι μέσα σας. Με τη χειροτεχνία που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Σας δίνει η φαντασία σας, το μεράκι σας, η έμπνευσή σας. Δημιουργείται από το τίποτα τελικά. Σε έχει αποθαρρύνει, σε έχει κάνει να σκεφτείς τελικά ονειρευόμουν αλλά δεν αξίζει να τα παρατήσω. Ή το αντίθετο. Το αντίθετο. Σε πεισμώνει. Ακριβώς. Πάνω μου έχει το εντελώς αντίθετο έτσι, αντίκτυπο. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι δεν βιοπορίζομαι από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εργάζομαι στο σχολείο ως εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής για να τα καταφέρω για τα προστοζήν. Βέβαια, όσο υπάρχει αυτό, μου δίνει μια πολυτέλεια να κάνω κάποιες επιλογές άλλες. Αν έπρεπε να ζήσω από τη σκηνοθεσία και μόνο, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ελπίζω να μην έκανα βλακίες που βλέπω από εδώ και από εκεί. Εμπορικά πράγματα εννοώ που δεν έχουν κανένα όφελος, δηλαδή δεν πάει πουθενά το πράγμα. Απλά είναι πασατέμπος. Νομίζω και το όχι. Θέατρο στην επαρχία, πόσο πολύ ανάγκη βλέπεις εσύ από το κοινό που υποδέχεται τις. Γιατί μιλάμε τώρα και είμαι παράσταση που θα πάει Λαμία, βεβαίως, θα πάει σε άλλες πόλεις. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που ζητάει να δει πράγματα διαφορετικά. Και δεν ζητάει πια να δει την τηλεοπτική φίρμα που κάποτε μόνο αυτό ζητούσε. Έχει αλλάξει δηλαδή αυτό πάρα πολύ και όσο η τηλεόραση αποδυναμώνεται, η τηλεόραση εννοώ με όρους φίρμας και τα λοιπά, σε επίπεδο ηθοποιών και τα λοιπά, υπάρχει περιθώριο να μπουν νέα πράγματα, νέες τάσεις, εναλλακτικές παραστάσεις στον κόσμο και να επικοινωνήσουν πιο άμεσα. Ουσιαστικοί καλλιτέχνες, ναι. Και πάνω απ' όλα ταλέντο. Και δείτε και πόσες ομάδες υπάρχουν στην πόλη μας που κάνουν σοβαρή δουλειά. Ξεχάσαμε να πούμε για άλλη μια παράσταση. Δεν προλαβαίνουμε να καταγράψουμε, ναι, τα έργα που κάνουμε. Αυτό που ετοιμάζουμε τώρα περιοδός είναι το κουκλόσπιτο του Ήψεν. Θα κάνει πρεμιέρα 27 Δεκεμβρίου στη Λαμία, γιατί είναι παραγωγή του Διπεθέ Λαμίας, του Διπεθέ Ρούμελης. Και αμέσως μετά τη Λαμία. Είναι ακόμα ως Κουρουλιάκος, κύριε Καλαθούς. Όχι, είναι ακέφαλο. Ούτε αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Είναι με ΔΣ οι άνθρωποι εκεί πέρα και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Και αμέσως μετά η παράσταση θα έρθει στην Κρήτη. Ελπίζω άρα να. Μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, με τον νέο χρόνο, ναι. Ελπίζω να περιοδεύσουμε πάλι σε πολλές πόλεις. Να τα ξαναπούμε τότε. Θα ξαναπούμε, ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Είναι διασκευή στην ουσία, ξαναγραμμένο το έργο στο σήμερα. Ωραία, για την ώρα η ωραία Θοκουτάλα. Απόψε στο Πλουμί. Απόψε στο Πλουμί. Τι ώρα? 9 η ώρα. 9 η ώρα. Και από 22 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου θα παίζουμε κάθε Κυριακή στο Θέατρο Κρήτης στις 7 απογευματινή. Είναι πίσω από το κτίριο του ΟΤΕ. Ναι, είναι πολύ κεντρικά. Θα έχουμε δύο παραστάσεις, 7 απογευματινή και 9 βραδινή. Πλασάρουμε και την απογευματινή πρώτη φορά σε θέαμα ενηλίκων στο Ηράκλειο. Ελπίζω να έχει έτσι. Να έχει απήχηση. Και βλέπουμε και ένα τηλέφωνο γιατί έχει περιορισμένες θέσεις, ναι, και καλό είναι να γίνονται κρατήσεις. Σωστά. 6997-166-210. Να τονίσω εδώ ότι η παράσταση δεν προτείνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, για να μην μπερδευτούν, ναι, ακούνε δηλαδή, κριτική στα χτωπούτα και πάρουν τα παιδάκια. Για εφήβους και πάνω, σίγουρα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και είπαμε για την πρόταση. Καλό ταξίδι για την περιοδία που έχει πάρα πολύ. Με τη δεύτερη παράσταση.